να ασχολούμαι με το ποιος, τι, γιατί κλπ. Θεωρώ ότι η πορεία θα ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που είναι σήμερα. Πληγώθηκες όμως, δεν πληγώθηκες καμία φορά. Πάρα πολύ. Και ακόμη πληγώνομαι. Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή και πριν από λίγες μέρες, αν με ρωτήσεις, πάλι έκλαιγα για κάτι το οποίο έχει συμβεί και με έχει στεναχωρήσει. Και. Είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι ότι γίνεσαι ποτέ αρκετά σκληρός. Είναι ένα πράγμα να σε πειράζει κάτι και είναι άλλο πράγμα να σε επηρεάζει. Εγώ τα έχω ξεχωρίσει πάρα πολύ. Δεν τα αφήνω να με επηρεάσουν. Υπήρχαν στιγμές που κλονίστηκε η εμπιστοσύνη ακόμη και στον εαυτό μου. Δηλαδή, πολλές φορές έλεγα, γιατί το αντέχω όλο αυτό. Πολύ παλιά, δηλαδή δεν είναι πρόσφατο. Γιατί, δηλαδή, και πολλές φορές γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Η απάντηση δεν υπάρχει. Οπότε η επιλογή μου ήταν να κλείσω τα αυτιά μου, να προχωρώ. Νιώθω πολύ καθαρή τη συνείδησή μου. Δεν έχω ανταποδώσει ποτέ πειρά. Θα μπορούσα, άνετα, εύκολα. Αυτό θα σου έλεγα, ότι είσαι σε μια θέση που θα μπορούσες δημόσια, έχεις το βήμα στην εκπομπή, να απαντήσεις, να βάλεις κάποιους ή κάποιες καταστάσεις στη θέση τους και δεν το έκανες ποτέ. Ναι, δεν το έκανα. Σήκωσες όμως ποτέ καμιά φορά το τηλέφωνο, ενώ είσαι μόνη σου στο γραφείο ή στο αυτοκίνητο και να πεις ρε φίλε, γιατί. Όχι, έχω πει σε άνθρωπον κατάμουτρο ότι δεν με αφορά πια σαν άνθρωπος, ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο εμείς οι δύο. Έχω πει, λέω την άποψή μου, δηλαδή αν κάποιος κάνει κάτι και είναι και κοντά μου, ενώ σαν στο χώρο που κινούμε κλπ, εννοείται ότι θα σηκώσω το τηλέφωνο για να του πω, όχι για να τσακωθώ, γιατί για μένα δεν έχει νόημα να τσακωθώ. Δεν έχει κανένα νόημα. Για να του πω ότι, κοίτα, οι σχέσεις μας τελείωσαν, γιατί μπορεί ο άλλος να καταλαβαίνεις, ξέρεις, υπάρχει και η δειλία στη μέση, που λες καμιά φορά, κοίτα πόσο θρασίδηλος μπορεί να είναι ένας